ούτε στην κατοχή. Στο Ηράκλειο του 2022, για να πληθούν οι δημότες, θα πρέπει να μεταφέρουν δοχεία με νερό από άλλες περιοχές στο σπίτι τους. Για όλο τον κόσμο είναι ντροπή. Ή μόνο για το Ηράκλειο. Τη στιγμή που δεν έχουμε να μαγειρέψουμε, δεν έχουμε να βάλουμε στην τουαλέτα νερό, να κουβαλάμε σαν αυτούς με τις κουβάλες να ανεβάζουμε. Από το κοκκίνι φέρνω, τι έκανα. Έχω εκεί πέρα μια παρόχη και παίρνω. Έχει ψάμε εδώ πέρα, πλήρωσε εκτός 50 ευρώ για να βάλει να το νερό. Εγώ πραγματικά, και σαν πρόεδρος του ΔΕΙΑΗ και εκπροσωπώντας το ΔΣ, θα θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους δημότες. Πραγματικά ήταν μια απίστευτη ταλαιπωρία. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που έγινε. Η κυρία Ευαγγελία Ψαραδάκη έμεινε για μέρες στο κρεβάτι εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας, αλλά όταν χρειάστηκε νερό για τις καθημερινές ανάγκες και το απαραίτητο μπάνιο, οι βρύσες δεν έτρεχαν ούτε σταγόνα. Δεν έτρεχαν. Σταγόνες τρέχουν. Ούτε κι αυτές. Είμαι 15 μέρες στο κρεβάτι με το πόδι μου. Δεν μπορώ να περπατήσω, δυστυχώς. Δεν πρέπει δηλαδή να περπατήσω. Πλένομαι με το εμφιαλωμένο. Και μάλιστα το Σάββατο πήγα απέναντι στη γειτόνισσα και έκανα μπάνιο. Τα χρήματα δεν περισσεύουν για την Κατερίνα Φρουδαράκη, η οποία μπορεί να μην έχει βρει δουλειά, αλλά χρειάστηκε να βρει άρον-άρον χρήματα για να προμηθευτεί νερό με βιτιοφόρο και να φροντίσει τη μητέρα της που την έχει ανάγκη. Χτες αναγκάστηκα και έδωσα 40 ευρώ για να μου φέρουν ένα βιτίο με νερό, ένα τόνο για να γεμίσω πάνω. Δεν είχαμε τόσο καζανάκι, είχαμε βγάλει σκουλίκια, δηλαδή τι. Και να μας λένε στη ΔΕΙΑΗ κάθε μέρα αύριο και αύριο. Έλεξε το λέει από το βράδυ, ούτε για να κάνουμε μπάνιο, ούτε για τα ρούχα, ούτε για τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κοιτάμενους εδώ πέρα. Μπορεί να κολλήσουν οτιδήποτε, καμία ουρολίμωξη, οτιδήποτε. Θέμα υγείας, όλα. Ενώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για κοροϊδία, αφού δωρεάν βιτία νερού τους υποσχέθηκαν, αλλά βιτία δεν είδαν. Τι σας απάντησαν? Ότι θα μου στέλνουν από χτες ένα βιτίο. Δεν ήρθε ποτέ. Αν πάθουν κάτι οι σωληνώσεις μου, οι μπαταρίες, το πιεστικό μου, θα μου τα πληρώσει ο Δήμος? Μας είπαν ότι θα μας φέρουν και νερά, τίποτα. Από τη ΔΕΙΑΗ? Ναι, από τη ΔΕΙΑΗ, από το Δήμο. Εγώ πήρα τηλέφωνο στο Δήμο. Και όπου έχουμε κάποιο πρόβλημα, στέλνουμε βιτία όπου μπορούμε. Είναι αυτό, προσπαθούμε να στείλουμε. Ξέρετε, το βιντεό θέλει κάποια ώρα, δεν μπορούμε να στείλουμε σε όλους. Αλλά αυτούς που έχουν ανάγκη, στέλνουμε σε όλους. Εγώ που ήμουν στο χωριό, ήρθα την Τετάρτη, δεν έχει νερό. Και τι γίνεται μέσα στο σπίτι, τον οικοκυριό? Εντάξει, χάλια. Χάλια. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Φέρατε βιτίο? Ναι, έφερε ο γιος μου. Για το Μασαμπά τώρα, αυτό που θέλω να πω πραγματικά ήταν μια πολύ δυσάρεστη στιγμή για τη ΔΕΙΑΗ και ουσιαστικά οφείλεται σε μεγάλη καθυστέρηση που να τελειώσει το έργο. Τρεις μέρες ήταν κλεισμένος ο αγωγός στην περιοχή, στην πλατεία Συνάνια έγινε το έργο, διότι στην περίπτωση των τριών βαγιών και στην Γιώφυρο, αυτό που είχαμε το πρόβλημα, αυτό φαινόταν σε μια διακοπή μεγάλη της ΔΕΗ που ήταν στον Άγιο Μύρο. Το πρόβλημα με την υδροδότηση μπορεί να αποκαταστάθηκε τμηματικά και όχι σε όλη την περιοχή του Μασταμπά, ενώ σειρά πήραν και άλλες περιοχές του Ηρακλείου, από τις Τρεις Βαγιές και τη Θέρισο μέχρι το Ατσαλένιο και την πλατεία Συνάνη. Γιατί είναι ένα σοβαρό περιστατικό που είχαμε χρόνια να αντιμετωπίσουμε. Για 4-5 μέρες να είναι χωρίς νερό οι δημότες, θα δούμε τι φταίει και αν υπάρχουν ευθύνες, θα καταλογιστούν. Η Παναγία ΜΕΔΕ δεν είναι για να τιμωρήσουμε, να κρεμάσουμε κάποιον προφανώς, αλλά είναι για να εντοπίσουμε το πρόβλημα, να δούμε τι φταίει και έγινε αυτή η αναστάτωση, γιατί αφορούσε πολλούς χιλιάδες δημότες, δεν ήταν μερικοί εκατοντάδες, ήταν χιλιάδες αυτοί. Είναι, φυσικά δεν έγινε με πρόθεση αυτό το πλάδος, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία για πολλοί κόσμο. Έστω οικονομικά, με κάποιο τρόπο, να βοηθήσουμε αυτές τις περιοχές οι οποίες επλήγηκαν, να τους θα δούμε. Μια μείωση λογαριασμού θα δούμε με κάποιο τρόπο. Όσες συγγνώμες όμως και αν ακουστούν και όση προσπάθεια και αν γίνεται εκ των υστέρων, χιλιάδες κάτοικοι έζησαν το μαρτύριο της σταγόνας, απάνθρωπες συνθήκες που δεν αξίζουν σε κανέναν.